Θα δούμε πάλι τα παιδιά. Ωραία, εκεί στην ίδια θέση. Και φτάσαμε στην πιο σημαντική στιγμή της απόψινής βραδιάς. Νομίζω είναι μια κομβική στιγμή και για τον Big Brother, γιατί η απόψινή αποχώρηση σηματοδοτεί το εξής, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα ο αριθμός των συγκατοίκων θα είναι μονός. Θα μείνουν 9 μονοψήφιος, θα μείνουν 9 συγκάτοικοι στο σπίτι του Big Brother, και εκεί θα διαμορφωθούν και πάλι και από την αρχή και ενδεχομένως καινούργιες ισορροπίες. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική, παύλα κομβική αποχώρηση η απόψινη, και οι δύο υποψήφοι προς αποχώρηση είναι ο Νάσος που βλέπω τώρα και είναι και ο Ισίδρος που κρατάει σφιχτά το χέρι της Μέρης, της Μέρης που πριν από λίγα λεπτά παρέμεινε στο σπίτι του Big Brother. Ο Νάσος κρατάει το χέρι του Παναγιώτη, βλέπω καλά. Α, ολονών. Των υπολείπων παιδιών. Οκ. Απλά δεν το είχα δει. Άρα λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μάθουμε ποιο είναι το παιδί αυτό, το αγόρι αυτό, ανάμεσα στον Νάσο και τον Ισίδωρο, που θα αποχωρήσει και που θα έρθει στη δύσκολη θέση να αποχαιρετήσει τα υπόλοιπα παιδιά με τα οποία έζησε πάρα πολλές, αρκετές μέρες μαζί τους και μοιράστηκε συναισθήματα, εμπειρίες, προβληματισμούς, κοντραρίστηκε, τα ξαναβρήκε, αλλά πέρασε μαζί τους αρκετές ημέρες. Λοιπόν, παιδιά, Ισίδωρε και Νάσο. Νάσο και Ισίδωρε. Αυτός που θα αποχωρήσει απόψε από το σπίτι του Big Brother είναι Ισίδωρος και Νάσος. Νάσος και Ισίδωρος. Ένα από τα δύο αυτά παιδιά σε πολύ 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 λίγο θα αποχαιρετήσει τους φίλους του ή απλά τους συγκατοίκους με τους οποίους πέρασε στιγμές στο σπίτι του Big Brother. Λοιπόν παιδιά, αυτός που αποχωρεί απόψε από το σπίτι του Big Brother είναι ο Ισίδωρος. Γρηγόρη, έρχομαι. Όχι μόνο Γρηγόρη, και Νάταλη και Αφροδίτη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους με στήριξαν και κατάφερα να φτάσω μέχρι εδώ που έφτασα. Σε λίγο θα τα πούμε από κοντά όλα. Γρηγόρη, μπορώ να έχω και εγώ λίγο χρόνο? Παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε, που ταυτίζεται με τον Άσο. Και θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, μέσα από την καρδιά μου. Να μην φοβάστε ποτέ, παιδιά, να λέτε τη γνώμη σας έξω από τα δόντια, με όποιο κόστος. Το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε η ζωή μας είναι πολύ σύντομη. Να τα λέμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε. Ας αφήσουμε τώρα, Νάσο, τη στιγμή στον Ισίδωρο. Νομίζω ότι τοποθετήθηκε, αλλά είναι η στιγμή του Ισίδωρου τώρα. Σε ευχαριστώ. Και εγώ τοποθετήθηκα. Θα χαιρετήσω τα παιδιά και σε λίγο θα έρθω εκεί μαζί σας να τα πούμε. Να περνάω πιο όμορφα. Να το πούμε έξω. Μας ξεχνάς. Όχι.
Συνέχεια, Μαρία. Συνέχεια, συνέχεια. Να πας στο καλό. Καλά να περνάτε. Και εσύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Επομένω, κάτι περαστικό. Μαζί μας. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα και θα σας βλέπω. Μπίγκ, βγαίνω. Σε θέλουμε εδώ. Τι λες τώρα. Τι λες, Χριστέ μου, γιατί. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Θέλω να φύγει πριν την ώρα του. Εσύ τώρα, μπορείς να αποχωρήσεις. Έφυγα. Γεια σας. Γεια σου, Σιδωρά μου. Δεν κλείνουμε τίποτα. Μέρη, κλείσ' την πόρτα. Γεια σας. Hello, Big Brother. Πήρα την απόφαση να ζήσω ακόμα μία νέα περιπέτεια που χρειάζεται πολλές αντοχές και λέγεται Big Brother. Πλησιάζει η ώρα που θα ξαναμπεί στο σπίτι μου. Το περιμένω πώς και πώς. Τα κορίτσια να τα φιλήσουμε, λοιπόν. Ήμουν πάρα πολύ θετικός. Γνώριζα τη θέση που βρίσκομαι, όπως και το τι μπορεί να συμβεί, αλλά ήμουν πάρα πολύ θετικός. Εγώ διάλεξα. Τι, την μπήκε, την μπήκε, την μπήκε, τι είναι αυτός. Βάλε κουκούλα! Δεν φεύγει, δηλαδή ούτε εγώ τα αφήνω, αλλά ούτε αυτό φεύγει. Διώξαμε την ηλθινή αγάπη και κρατήσαμε το κήρυγμα αγάπης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω αν θέλω να σε χαιρετήσω. Μπορεί να φανεί ειρωνικό και υποκριτικό. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να ενώσω ό,τι δεν ενώνεται, θα επιλέξω να διχάσω ό,τι διχάζεται. Θέλω να σε δω αρχηγό όσο τίποτα. Ξέρεις τι σημαίνει όσο τίποτα. Τι είπαμε. Όσο τίποτα. Όρεση, δωρε. Μπράβο, μπράβο. Με τον πονηρό είμαι έξυπνος. Και όταν εγώ γίνομαι έξυπνος, τα καταστρέφω όλα. Με μια ωραία δικαιολογία, έτσι θα τους φάει όλους εκεί μέσα. Θέλω τη στιγμή που ανοίγει ζυγαριά και δεν είναι σωστός ο αριθμός. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Κυριολεκτικά με αποφεύγεις γενικότερα, μέσα στο σπίτι. Σίγουρα δεν σε πλησιάζω. Έχουμε νικήτρια και δεν το έχω καταλάβει. Σε ευχαριστώ. Ναι, μάτια μου, κι εγώ εσένα. Θα συνεχίσω. Για όσο πάει. Μπράβο, Σιδέρα. Μπράβο. Δώσε. Γιατί ξέρω ότι η οικογένειά μου με στήριξε και από τη στιγμή που θα φύγω δεν μπορώ να ξαναγυρίσω, θα τους δω όταν αποφασίσει ο κόσμος ότι για μένα αυτό το ταξίδι τελείωσε.